καλημέρα. Έχουμε ξυπνήσει από τις 5.30 το πρωί, δεν ξέρω τι φαίνεται. Επιβιβαστήκαμε στο πλοίο της γραμμής από το Βόλιο. Πάμε Σκόπελο. Δεν θέλω να σας πω ακόμα τίποτα. Νομίζω ότι θα δούμε πάρα πολλά και οι εκπλήξεις επίσης θα είναι περισσότερες. Προς το παρόν απολαμβάνουμε τη θάλασσα, το ταξίδι, την ηρεμία, καφεδάκι και τα λέμε και που πρέπει. Καλό μας ταξίδι. Βόλο, 10-10.30 Σκιάθο, κάπου στις 12-12 και Σκόπελο και μετά Αλόνισο. Φυσικά εμείς σταματάμε Σκόπελο, Αλόνισο πάμε σε άλλο ταξί. Σας δίνω τα καλύτερα πλάνα εν λό. Έχουμε περάσει και το τρίκερι, ευελπιστώ ότι στο γυρισμό θα το δούμε κι αυτό. Θέλω να πάω και τρίκερι, αλλά δεν ξέρω πότε. Σκιάθος. Φιλιά πολλά. Θα τα πούμε και από κοντά. Ναι. Τα πρόπτα είναι αυτά. Okay. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, φτάσαμε Σκιάθο. Okay. 2 ώρες από το Βόλο. Επόμενη στάση. Ο προορισμός μας η Σκόπελος. Και απολαύστε εδώ. Μαγεία. Αγαπάμε και Σκιάθο. Ε. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθαμε και καλώς ήρθατε στην πανέμορφη, μαγική, πανέμορφη, ιδηλιακή Σκόπελο. Θυμίζει, να μου επιτραπεί, Κυκλαδίτικο νησί. Αλλά είμαστε στις Ποράλες. Κατεβαίνουμε και θα τα δούμε για άλλη μια φορά όλα όπως πρέπει. Viva Σκόπελος! Είμαι στο κέντρο και πάω στο δημοτικό παραδοσιακό καφενείο της Σκοπέλης.
παραδοσιακό καφενείο. Εδώ στεγάζονται και τα καπί. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει εμάς. Μας ενδιαφέρει να χαλαρώσουμε, να πιούμε ένα αληθινό τσίπουρο με έναν αληθινό παραδοσιακό μεζέ. Πατατοσαλάτα, μια τζούγια, μια πιπεριά και στην υγειά σας. Εντάξει. Έχει ζέστη σήμερα, έχει υγρασία. Θέλω να μου συγχωρέσετε. Τώρα δεν μπορώ να πηγαίνω να αλλάζω 10 φορές την μπλούζα. Σε λίγο. Μουσικεμά. Έτσι την τρώμε την ατζούγια. Σοβαρή. Πάμε να κάνουμε μια διαφορετική αλλά πολύ θρεπτική ρυθμοσαλάτα, η οποία θα έχει και ρόδι και καρύδι, αλλά και αυτό εδώ το φρυγανάκι το πολύσπορο που θα την απογειώσει. Θα την απογειώσει και η βινεγκρέτ πορτοκάλι. Ξεκινάμε. Ζουμερό κριτικό πορτοκάλι θα πάρουμε το χυμό. Μυλόξιδο, μια απλή μουστάρδα, ελαιόλαδο, αλάτι, μπόλικο αλάτι και πιπέρι. Αναδεύουμε. Καρύδια. Χόντρο σπασμένα. Ρόδι. Κόβουμε και τα βελανίδια στη μέση. Σερβίρουμε με φρυγανάκι πολύσπορο, έξτρα τραγανό. Και τελειώνουμε με το δικό μου χειροποίητο κρύταμο τουρσί. Γεια σου, γεια σου! Το πάμε λιμανάτα τώρα. Παραλιακά και λιμανάτα. Κοιτάξτε τώρα. Δεν είναι και η κατάλληλη μέρα για οδηπορικό. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχει τρομερή ζέστη και τρομερή υγρασία. Παρ' όλα αυτά εμείς πάμε μαγειρεύοντας, πάμε ψάχνοντας, πάμε βολτάροντας και δεν μασάμε, συνεχίζουμε και συνδρώνουμε. Ζητώ και πάλι συγγνώμη, αλλά έτσι είναι. Αυτά είναι τα της δουλειάς, τα δύσκολα, εύκολα για μένα. Το νησί, όποιος θέλει να το επισκεφτεί, παιδιά, είναι πανέμορφο.
Τον γνωρίζαμε, τον γνωρίζουμε και γι' αυτό ήρθαμε. Είναι το νησί με το περισσότερο πράσινο σε όλη την Ελλάδα. Σωστός. Σε σχέση πάντα με την έκτασή του. Mm-hmm. Η Σκόμπελος είναι 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα και για να το κάνω πιο απλά, 100.000 στρέμματα. Εκ των οποίων από τα 100, τα 67.000 στρέμματα είναι πευκοδάσος. Mm-hmm. Και υπάρχουν παραλίες όπου αν σηκώσεις το χεράκι σου κολυμπώντας, πιάνεις και πεύκο. Και πεύκο. Εγώ τώρα, εδώ που είμαι, είμαι ακριβώς στο κέντρο, περπατάω στα Καλτερίμια. Όχι, στο κέντρο θα πάμε λίγο πιο πάνω, είναι η περιοχή Σοφαδάκια, όπου την χάνει να είναι και το σπίτι μου. Σόφα. Σοφαδάκια. Σοφαδάκια, θα πάμε. Βεβαίως. Εντυπωσιασμένος από ό,τι βλέπω και από ό,τι συναντώ. Καλτερίμια απίστευτα όμορφα, εντυπωσιακά. Τελικά δεν μου θυμίζω το Κυκλαδικό νησί, αλλά νησί του Ιωνίου ίσως φέρνει έτσι σε χρώματα και σε τεχνική με την Κέρκυρα. Πάντως είναι κάτι μοναδικό, δεν περίμενα που θα το βρω αυτό και θα δω τόση γραφικότητα. Μιλάμε για την πρωτεύουσα των Σποράδων. Μιλάμε για τη Σκόπελο, μιλάμε για τη μαγική Σκόπελο, την εντυπωσιακή Σκόπελο που θέλω να την εξερευνήσω όλη πιθαμή προς πιθαμή. Αυτό θα κάνω. Δουλεύω ένα διάστημα με πατέρα και θείο και δυστυχώς χτυπιέται από τετραπληγία ο θείος του 77 και μένω εγώ και ο πατέρας να δουλεύω. Και έτσι το εργαστήριο σήμερα λοιπόν. Εκτός από τα μαύρα κόκκινα που είναι το φυσικό χρώμα του πυλού και μια άλλη τεχνική με διάφορα χρώματα, χρησιμοποιούμε γυαλί, ηλεκτρικό φούρνο και ζωγραφική και παράγουμε από χρηστικά έως και διακοσμητικά αντικείμενα. Τώρα τι κάνουμε εδώ μπροστά μας? Τώρα φτιάχνουμε ένα τη αντικείμενο. Βάση? Όχι, ένα αντικείμενο θα φτιάξουμε. Δεν ξέρεις τι θα φτιάξεις? Όχι. Ό,τι σου βγει. Ξεκινάμε και ό,τι μας βγει. Ναι. Αναλόγως την έμπνευση. Δεν προγραμματίζουμε. Ναι, εμπνέεσαι. Κάτι έτσι. Εμπνέεσαι με τον ξεκινάμε, αέρα. Ξέρω εγώ παράδειγμα να φτιάξουμε α με και τη διάθεση. Να μας προκύψει το β. Η διάθεση λοιπόν και οι συνθήκες είναι αυτές που θα βοηθήσουν στο αποτέλεσμα του αντικειμένου. Το τι θα προκύψει. Το τι θα προκύψει, αν θα είναι ας πούμε καλοδουλεμένο, αν θα είναι καλέσθητο,
Αν θα είναι λεπτό. Σήμερα έχεις καλή διάθεση ή είσαι... Κοίταξε να σου πω, παρόλη την ταλαιπωρία, γιατί ήταν μια δύσκολη μέρα σήμερα. Εντάξει, σε χαλαρώνει κιόλας αυτό. Όταν βλέπω ανθρώπους που έχουν ενδιαφέρον για τη δουλειά μας, σου δίνει... αυτόματα αυτό δημιουργεί μια καλή διάθεση. Τέχνη θέλει φίλους, γιατί χωρίς αυτούς δεν μπορεί να υπάρξει. Άμα κάθεσαι και φτιάχνεις μόνος σου και ξέρεις δεν έχεις κανένα που να σου λέει μια καλή κουβέντα, είναι λίγο άσχημο. Τώρα το κόβουμε από κάτω από τον τροχό, το ξεκολλάμε. Σταματάς. Σταματάμε. Το πιάνουμε. Γίνεται. Πολύ μαλακά, σαν να χαϊδεύουμε. Και τώρα είναι έτοιμη η πρώτη φάση. Αυτό τώρα λοιπόν είναι έτοιμο για ψήσιμο. Αυτό είναι έτοιμο για ψήσιμο. Όλα. Στο οποίο ψήσιμο μπορούμε να του δώσουμε το μαύρο χρώμα, αυτό που λέμε, ή να μείνει κόκκινο. Ή να μείνει κόκκινο. Αυτές είναι οι δύο τεχνικές των τριών γενιών. Εδώ είναι ο παππούς με τα τέκνα, τη δεύτερη γενιά. Τον πατέρα και το θείο. Ναι. Ωραία. Εδώ είναι η δεύτερη γενιά, ο πατέρας και ο θείος, και εγώ βέβαια. Εντάξει, αλλά είναι κυρίως η δεύτερη γενιά. Και εδώ είναι η τρίτη και η τέταρτη. Α, έχουμε λοιπόν εδώ σε φωτογραφικό υλικό στον τοίχο, στον τοίχο όλο το... τις γενιές. Ξεκινάμε από τον παππού. Από τον παππού και φτάνουμε στη Μάγδα. Στο δισέγγονο. Η Μάγδα. Η Μάγδα. Να ακούγεται λίγο δύσκολο, λίγο περίεργο, αλλά θα δείτε τώρα πόσο απλό είναι και πόσο γρήγορα θα γευτείτε αυτή τη σάλτσα με τσικενάκια. Πάμε, αβοκάντο. Το κόβουμε στη μέση. Θέλουμε να είναι αρκετά ωριμό όσο αυτό δεν είναι. Βούτυρο, έτσι. Αδειάζουμε. Το κόβουμε σε μικρότερα κομμάτια. Και το πολτοποιούμε. Το βοηθάμε με λίγο ελαιόλαδο. Σειράτσα. Καυτερή σάλτσα, ταμπάσκο, ό,τι θέλετε. Και όσο θέλετε. Συνεχίζουμε. Λάιμ. Επίσης καταβούληση. Φρέσκο κολιανδρό, πολύ καλά ψιλοκομμένο. Πρόκειται για ένα τύπου γκουακαμόλε. Το λες και γκουακαμόλε. Ζαράκι από μια ξεσποριασμένη ντομάτα. Τελειώνουμε με ένα εσαλότ ή αλλιώς κρεμμύδι στο σκεφάδο. Καλά ψιλοκομμένο. Ανακατεύουμε καλά, τα αφήνουμε στην άκρη και τηγανίζουμε κοτομπουκές.
αφήσουμε τις τορτίγες στο τύλιγμα, κόβουμε σε φέτες τις κουτουμπουκιές. Σάλτσα αβοκάντο. Κοτομπουκές. Και τύλιγμα. Κόβουμε διαγώνια. Τσιμπάμε από μια βροντογλυφίδα και σερβίρουμε. Τώρα μια μικρή ιστορία η οποία τίνει να γίνει μεγάλη. Όταν με προσκάλεσε εδώ ο Αντώνης για να έρθω στο νησί, μου είπε ότι εδώ, στέλνοντάς με ένα μήνυμα, ότι εδώ ο παλιότερος, ένας από τους παλιότερους μαχαιροποιούς, ήταν Βασίλης Πατσής. Ερχόμενος στο νησί, ανακαλύπτω ότι η Σκόπελος θα μπορούσε αλλιώς να λέγεται και Πατσονήσι, έτσι μου το είπαν εδώ οι ντόπιοι. Έχει άπειρους πατσίδες, επίσης έτσι μου το είπαν. Πολλούς λέει, και Βασίλη και Χρήστο που λένε τον πατέρα μου π.χ. Λοιπόν, και μου έκανε τρομερή εντύπωση και ψάχνω τώρα να βρω τους πατσίδες εγώ στη Σκόπελο. Εντάξει, πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια μαθαίνω και ανακαλύπτω ότι υπάρχει αυτό το επίθετο στη Σκόπελο. Ποτέ δεν είναι αργά.